από το Ερίκος Δινάν και όχι μόνο και από την Κύπρο. Αρτηριακή και πνευμονική υπέρταση, λοιπόν, ο κ. Τσούκος. Ωραία, κύριε Φούσα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Προεδρείο. Ευχαριστώ τον κύριο Παρασκευαίδη που κάθε φορά που μας δίνει ένα θέμα μας βάζει να διαβάζουμε και περισσότερο. Αυτά είναι τα δύσκολα θέματα της καρδιογκολογίας. Οπότε οι επιπλοκές στον ογκολογικό ασθενή, στην αρτηριακή υπέρταση ουσιαστικά και την πνευμονική υπέρταση. Γνωρίζουμε όλοι ότι το φάσμα των καρδιαγγειακών επιπλοκών στους ογκολογικούς ασθενείς είναι μεγάλο. Δεν θα τα ξαναπώ. Εκτός από τη μυοκαρδιακή ισχαιμία, μέσα σε όλες αυτές τις επιπλοκές είναι οι αριθμίες, καθώς επίσης και η πνευμονική υπέρταση και η αρτηριακή υπέρταση. Γιατί όμως ασχολούμαστε με αυτούς τους ασθενείς? Από μία μελέτη από το Ογκολογικό Ινστιτούτο της Βέρνης βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς επιβιώνουν τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τους μελετητές. Οι θεραπείες οι οποίες δίνουμε για τους ογκολογικούς ασθενείς είναι πιο σύνθετες, μακροβιότερες και κάνουν τους ασθενείς να ζουν περισσότερο. Και βέβαια είμαστε και πιο ευαισθητοποιημένοι με όλες αυτές τις θεραπείες εμείς για να ανεβρίσκουμε τις επιπλοκές που αναπτύσσονται στο ογκολογικό ασθενή. Έτσι λοιπόν, ανατρέχοντας σε αυτή τη μελέτη, η οποία έγινε μεταξύ του 2011 και του 2016, εξέτασαν 676 ασθενείς, μεταξύ των οποίων είχαμε 48% γυναίκες, 52% άντρες. Περίπου η μισή καρκίνη ήταν λευχαιμίες Hodgkin και non-Hodgkin λεμφώματα και τα υπόλοιπα, ένα μεγάλο ποσοστό, ήταν καρκίνος του μαστού. Είδαμε ότι στο πρώτο έτος, αφού εξέτασαν τους ασθενείς, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, 33,8% είχε υπέρταση και πνευμονική υπέρταση, που είτε προηγείτο είτε εμφανίστηκε αργότερα, και ένα 24% εμφάνισε καρδιακή δυσλειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια. Στην πενταετία τα ποσοστά ήταν περίπου τα ίδια. Σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι επέζησαν, βλέπουμε ότι αυξήθηκε πάρα πολύ το ποσοστό της καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ το ποσοστό της πνευμονικής υπέρτασης και της αρτηριακής υπέρτασης παρέμεινε περίπου το ίδιο. Οι ασθενείς οι οποίοι πέρασαν από την αρτηριακή υπέρταση και από την πνευμονική υπέρταση στην καρδιακή ανεπάρκεια, μάλλον είναι η αλλαγή σε αυτό το σχήμα. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί τώρα? Κυρίως από τη χημειοθεραπεία έχουμε δύο μηχανισμούς που μας οδηγούν τόσο σε πνευμονική όσο και σε αρτηριακή υπέρταση. Ο πρώτος είναι ο άμεσος τρόπος, το άμεσο τοξικό αποτέλεσμα, που είναι με την απώλεια των καρδιομυοκυτάρων, είτε αυτό είναι απόπτωση είτε είναι θάνατος. Τη δυσλειτουργία στα μυτοχόνδρια όσο και στις σταλτές πρωτεΐνες και την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, ενώ ο έμεσος τρόπος έχει να κάνει κυρίως με την υπερπυκτικότητα και την αύξηση της σκληρότητας των αγγείων που οδηγεί σε υπέρταση. Αν εντοπιστούμε στην αρτηριακή υπέρταση, βλέπουμε ότι η τρόπη ανάπτυξη, η παθοφυσιολογική τρόπη ανάπτυξη είναι δύο. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ίδιο τον καρκίνο και οφείλεται κυρίως στο οξυδοτικό στρες, το οποίο αναπτύσσει η αρτηριακή υπέρταση και στη συνέχεια έχουμε συστολική και διαστολική δυσλειτουργία. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τις θεραπείες του καρκίνου, που έχουμε αύξηση του αγγειογενετικού ενδοθυλιακού αυξητικού παράγοντα, ο οποίος οδηγεί σε αύξηση του ενδοθυλιακού αγγειακού παράγοντα και αυτό τελικά είναι δυνατόν να αναπτύξει αρτηριακή υπέρταση. Τα δύο κύρια όργανα τα οποία οδηγούν σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης είναι το ύπαρο, ο καρκίνος του ύπατος δηλαδή, και ο καρκίνος του νεφρού. Υπάρχουν προδιαθεστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη υπέρτασης? Και βέβαια υπάρχουν. Βλέπουμε ότι οι προδιαθεστικοί παράγοντες είναι η ηλικία του ασθενούς. Όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία του ασθενούς, τόσο πιο υψηλό ποστό αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Το ιστορικό στεφανιάς νόσου ή υπέρτασης στο παρελθόν. Ο τύπος του καρκίνου, όπως είδαμε και πριν. Και βέβαια σχετίζεται και με τη δόση και τη θεραπεία την οποία θα δώσουμε στον ογκολογικό ασθενή. Εδώ βλέπετε τους anti-VEGF παράγοντες, οι οποίοι προξενούν σε ποστό έως και 45% υπέρταση, ενώ σοβαρή υπέρταση προξενούν σε ποστό 20%. Οι αλκαλιωτικοί παράγοντες, καθώς επίσης και τα στεροειδή, προξενούν και αυτά υπέρταση σε υψηλά ποσοστά. Σας έχω παραθέσει κυρίως τις ανθρακυκλίνες και τους anti-HER2 παράγοντες, όπου βλέπουμε ότι συσχετίζονται και με άλλους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η προηγούμενη νόσος του καρδιαγγειακού, αλλά είναι κυρίως φάρμακα τα οποία αναπτύσσουν σοβαρή υπέρταση μετά από την θεραπεία με αυτούς τους παράγοντες.
Και εδώ μπορούμε να δούμε ορισμένους μηχανισμούς με τους οποίους αναπτύσσεται η υπέρταση. Στους anti-VEGF παράγοντες θεωρούμε ότι είναι η διαταραχή του ενώου. Στην κυκλοφοσφαμίδη βλέπουμε ότι είναι η ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, καθώς επίσης και η δυσλειτουργία του νεφρού, ενώ στην κυκλοσπορίνη κυρίως οφείλεται σε αύξηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, καθώς επίσης και της τοξικότητας στον νεφρό. Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε την αρτηριακή υπέρταση, τι κάνουμε όταν ο ασθενής έχει αρτηριακή υπέρταση? Καταρχήν θα πρέπει να ελέγχουμε τους ασθενείς, τους ογκολογικούς, αν εμφανίζουν υπέρταση, αφού σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό εμφανίζουν. Εάν έχουν πίεση πάνω από 140-90, τότε λειτουργούμε σύμφωνα με τα guidelines. Και αυτά ποια είναι? Χορηγούμε αναστολές του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης, η α-TAF2, β-blockers, διδροπυριδίνες και αυτά είναι τα φάρμακα πρώτης γραμμής. Δηλτιαζέμι και βεραπαμίλη θα χορηγήσουμε μόνο στους ασθενείς οι οποίοι δεν παίρνουν VEGF αναστολής. Και βέβαια χρειαζόμαστε και προσοχή στα διουρητικά, όπως έλεγε και πριν ο κύριος Ρεπάσος, γιατί μπορούν να δημιουργηθούν ηλεκτρολυτικές διαταραχές από τα διουρητικά ή έχουμε παράταση του QT διαστήματος. Το πιο ενδιαφέρον όμως κομμάτι της ομιλίας σήμερα δεν είχε να κάνει με την αρτηριακή υπέρταση, αλλά με την πνευμονική υπέρταση. Και αυτό γιατί? Γιατί ψάχνοντας λίγο είδα ότι οι ασθενείς οι οποίοι ο ίδιος ο καρκίνος μπορεί να προξενήσει πνευμονική υπέρταση, οι θεραπείες του καρκίνου μπορούν να προξενήσουν πνευμονική υπέρταση και επίσης πολλές φορές οι μηχανισμοί της πνευμονικής υπέρτασης όσο και του καρκίνου είναι κοινοί. Και υπάρχουν ορισμένες θεραπείες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε κατά του καρκίνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση με μεγάλη επιτυχία. Άρα πάμε λίγο να δούμε, να ξεκινήσω από τους κοινούς μηχανισμούς. Είναι αρκετοί, πήρα ένα slide το οποίο απλά δείχνει ότι έχουμε αυξημένη ενδοθυλιογένεση, μετανάστευση των λίων μυϊκών κυττάρων και στις δύο κατηγορίες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης αλλά και καρκίνου, είναι οι κοινοί τους μηχανισμοί. Και εδώ έχω παραθέσει, για να θυμηθούμε κάπως, το διαχωρισμό της πνευμονικής και την κατηγοριοποίηση της πνευμονικής υπέρτασης, για να δούμε πού επιδρά ο καρκίνος. Έχουμε λοιπόν 5 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση στην ιδιοπαθή. Στη δεύτερη έχουμε την πνευμονική υπέρταση από απόφραξη ουσιαστικά, είτε από αιμαγγειωμάτωση. Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία, οι δύο δηλαδή και οι τρία, γιατί ήταν ένα και ένα τόνος, έχουν να κάνουν κυρίως με την αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και με την ιτρία, με την αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ οι 4 και οι 5 έχουν να κάνουν με τη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο και οι 5 με μηχανισμούς οι οποίοι δεν είναι πλήρως κατανοητοί και αναγνωρίσιμοι μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, πού ο καρκίνος επιδρά, ποιες είναι οι κατηγορίες δηλαδή της πνευμονικής υπέρτασης που μπορεί να κάνει ο καρκίνος, χωριζόμαστε εδώ σε δύο κατηγορίες. Είναι οι θεραπείες του καρκίνου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το group 1 και group 1 τόνος, δηλαδή την ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση, καθώς επίσης και την πνευμονική υπέρταση από απόφραξη. Και είναι και ο ίδιος ο καρκίνος, ο οποίος μπορεί να επιδράσει στο group 4 και group 5, δηλαδή τη θρομβοεμβολική νόσο, καθώς επίσης και τους άγνωστους αυτούς μηχανισμούς που λέγαμε πριν. Και πάμε να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Θα ξεκινήσω ουσιαστικά από τους ογκολογικούς ασθενείς που χωρίς θεραπεία εμφανίζουν πνευμονική υπέρταση. Έτσι έχουμε τη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Βλέπουμε ότι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό ασθενών με καρκίνους όπως ο πνεύμονας σε ποσοστό 17%, το πάγκρεας σε ποσοστό 10%, το έντερο, ο νεφρός και ο προστάτης εμφανίζουν πνευμονική υπέρταση και αυτή είναι χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Η αιτιολογία δεν είναι πλήρως κατανοητή, απλά θεωρούν ότι υπάρχει μια υπερέκφραση πρωτεϊνών η οποία αντιδρά ουσιαστικά με πυκτικούς παράγοντες όπως είναι παράγοντας θρομβίνη και στη συνέχεια έχουμε μετανάστευση λίων μυϊκών κυττάρων και δημιουργείται έτσι η χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Όσον αφορά την πνευμονική υπέρταση που σχετίζεται με την απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας, δύο είναι οι τύποι του καρκίνου που το προκαλούν. Είναι το αγκιοσάρκωμα καθώς επίσης και το λέμφωμα από β' κύτταρα. Και τέλος, για τους καρκίνους που προξενούν πνευμονική υπέρταση, έχουμε
καρκίνους που προξενούν πνευμονική υπέρταση χωρίς σαφή λόγο και μηχανισμό είναι η λυμφαγιολιωμάτωση, η νευροινωμάτωση, καθώς επίσης και διάφοροι μεταστατικοί καρκίνοι, που και αυτοί οφείλονται ουσιαστικά σε πολλαπλασιασμό των λίων μυκών κυττάρων και αναπτύσσουν πνευμονική υπέρταση. Πάμε να δούμε και την άλλη κατηγορία, δηλαδή την πνευμονική υπέρταση, η οποία σχετίζεται με τις καρκινικές θεραπείες. Βλέπουμε ότι αρκετά από τα φάρμακα τα οποία δίνουμε, κυρίως σαν μηχανισμό, δημιουργούν πνευμονική ίνωση ή πνευμονική απόφραξη και πνευμονική υπέρταση. Ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η τασατιμίμπη, η οποία δημιουργεί πνευμονική υπέρταση. Ο μηχανισμός ο οποίος δημιουργείται αυτή η υπέρταση είναι πάλι τα λία μυϊκά κύτταρα και η αναδιοργάνωση των περιφερικών αγγείων του πνεύμονα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρής πνευμονικής υπέρτασης, η οποία όμως, όταν διακοπεί το φάρμακο από όλες τις μελέτες, φαίνεται ότι υπάρχει αναστροφή. Επίσης, η αναστολή των προτεασών, και αυτοί δημιουργούν πνευμονική υπέρταση με άγνωστους έως τώρα μηχανισμούς, αλλά το παρήγορο είναι ότι όταν αναστείλουμε ή τελειώσουμε τη θεραπεία, τότε αναστρέφεται και εκεί η πνευμονική υπέρταση. Όσον αφορά τώρα την χημειοθεραπεία και τη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο, πάρα πολλά φάρμακα έχουν ενοχοποιηθεί. Επιγραμματικά είναι η κυκλοφοσφαμίδη, η βινκριστίνη, η δοξορουβικίνη, καθώς επίσης και η μεθοτρεξάτη σε πολύ ψηλά ποστά έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση θρομβοεμβολικής νόσου. Τι κάνουμε τώρα στους ασθενείς τους οποίους υποψιαζόμαστε ότι έχουμε πνευμονική υπέρταση? Τίποτα άλλο από το σύνηθες. Δηλαδή, πρακτικά πρέπει να οδηγούμαστε με βάση την υποψία μας για πνευμονική υπέρταση. Θα πρέπει να μετράμε την ανεπάρκεια της τριγλόχινας και τις ταχύτητες από την ανεπάρκεια της τριγλόχινας. Αν δούμε ότι έχουμε αυξημένες ταχύτητες, τότε θα πρέπει να παίρνουμε δείκτες από τη δεξιά κοιλία και τελικά η διάγνωση, αν χρειαστεί, θα επιβεβαιώνεται μέσω του δεξιού καθετηριασμού. Τι πρέπει να κάνουμε στους ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν πνευμονική υπέρταση? Κυρίως θα πρέπει να τους θεραπεύουμε με βάση τις έως τώρα συνιστόμενες οδηγίες. Πρακτικά θα πρέπει να βελτιώνουμε το προσδόκιμο επιβίωσης τους θεραπεύοντας τον καρκίνο, την αιτιολογία δηλαδή της εμφάνισης της πνευμονικής υπέρτασης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, στη συνέχεια μπορούμε να δίνουμε διουρητικά, οξυγόνο, διγοξίνη, βέβαια τα αντιπυκτικά φάρμακα, εμβολιασμό και εάν είναι δυνατόν αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αθλούνται γιατί αυξάνουν τόσο το προσδόκιμο επιβίωσής τους όσο ουσιαστικά και την ικανότητά τους προς άσκηση. Αν αυτά τα μέτρα δεν πιάσουν, τότε πάμε σε περαιτέρω θεραπείες που δεν είναι της ώρας να τις ανακοινώσω, όπως για παράδειγμα τους αναστολής της ενδοθυλίνης, προστανοειδή, φωσφοδιεστεράση 5, αναστολής της φωσφοδιεστεράση 5 και άλλα. Και τέλος, γιατί μου είπε ο κύριος Παρασκευαίδης να βιαστώ, έχουμε και ορισμένες από τις θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε καρκίνους και εναλλακτικά στην πνευμονική υπέρταση και φαίνεται ότι πιλωτικά όλες αυτές οι θεραπείες πάνε πολύ καλά όταν έχουμε ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκο. Πραγματικά, από ό,τι μας είπατε τώρα εδώ, ότι αν δηλαδή διακόψουμε το φάρμακο, μάλλον επανέρχεται. Ναι, είναι και πιθανό. Και αυτό είναι παρηγορητικό. Σε όλα τα μεγάλα registry έτσι είχε γίνει, κύριε Πολύ σωστό. Να δώσουμε το λόγο στους συζητητές και να είμαστε, κυρία Συμπρόεδρε, στο χρόνο μας. Θέλει ο κύριος Παλιός να τοποθεθεί για τον πρώτο ομιλητή, δηλαδή για την μυοκαρδιοπάθεια μετά από χημειοθεραπεία, για τον κύριο Παμπούκα. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την τιμητική πρόσκληση και τον καθηγητή, τον κύριο Παρασκευαίδη, που τον είχα δάσκαλο.